Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Πάντα συνάδελφοι νιώθω, εγώ έχω περάσει στην πλευρά την από εδώ. Λοιπόν, είναι η πρώτη μας συνάντηση απόψε εδώ, με την γνωριμία, θα έλεγα, με το συνδυασμό όραμα δημιουργίας εν ώψη των δημοτικών εκλογών. Φιλοδοξούμε, όπως σας πει και ο επικεφαλής, ο Δημήτρης Ορφανός, να έχουμε μια πολύ τακτική επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια όλης αυτής της χρονιάς μέχρι τις εκλογές, έτσι ώστε και τις θέσεις μας να μάθετε αναλυτικά και να σας δίνουμε ερεθίσματα, γιατί πιστεύουμε ότι μέσα από τα τοπικά μέσα θα υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος για τις εκλογές. Εγώ δεν έχω να πω περισσότερα. Θέλω να δώσω το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού μας, τον Δημήτρη τον Ορφανό, να σας πει περισσότερα σε αυτή την πρώτη ουσιαστικά συνάντηση γνωριμίας και είπαμε θα ακολουθήσουν και άλλες στο μέλλον. Σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη μας συνάντηση στα πλαίσια της ανακοίνωσης της επίσημης υποψηφιότητάς μου για το Δήμο Ναυπλιαίων, του ονόματος και του εμβλήματος του συνδυασμού, καθώς και μέρος συνεργατών και υποψηφίων που πλαισιώνουν την προσπάθειά μας αυτή και σας ευχαριστώ που τιμήσατε με την παρουσία σας το κάλεσμα του συνδυασμού μας. Η καθημερινή ανταπόκριση και ενθάρρυνση όλο και περισσότερων δημοτών μετά την αρχική ανακοίνωση πριν από 3 μήνες της πρόθεσής μου να διεκδικήσω στις επόμενες εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 τη Δημαρχία και τη συγκρότηση συνδυασμού δυναμώνει συνεχώς την προσπάθειά μας. Για να αλλάξουμε την πόλη και το Δήμο μας, για να ανατρέψουμε τα στερεότυπα και τα κατεστημένα του παρελθόντος. Κάνουμε την υπέρβαση και το αποδεικνύουμε στην πράξη. Ενώσαμε και ενώνουμε πολίτες από διαφορετικές αφετηρίες, με διαφορετικές διαδρομές, πολίτες που μέχρι χθες τους χώριζαν κομματικές διαχωριστικές γραμμές. Όλα αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Το μέλλον είναι εδώ. Ο Δήμος χρειάζεται περισσότερες και ευρύτερες συνενέσεις, γιατί τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα. Δεν αντιμετωπίζονται με προσωπικές στρατηγικές. Θέλουμε νέους, ικανούς και άφθαρτους, με νέα οράματα, με δημιουργικότητα και διάθεση να προσφέρουν έργο στην πόλη. Έντιμους και αποτελεσματικούς, που θέλουν, ξέρουν και μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες λύσεις. Όραμά μας είναι να μετατρέψουμε το Δήμο μας σε ένα σύγχρονο, βιώσιμο και με υψηλού επίπεδου παροχές προς τους πολίτες του. Όραμά μας να αλλάξουμε τον γκρίζο τοπίο και να δώσουμε χρώμα και ζωντάνια στην πόλη μας με μια νέα δημοτική αρχή. Ηθική, έντιμη, αξιόπιστη, ικανή και αποτελεσματική. Μια δημοτική αρχή που θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες, τα προβλήματά τους, θα τους νοιάζεται και θα εξασφαλίζει καθημερινά τις προϋποθέσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής τους. Μια δημοτική αρχή για την οποία θα είναι υπερήφανοι οι δημότες. Βάζουμε τέλος στους παλαιοκομματικούς πειραματισμούς εκείνων που έμαθαν να δικούν την πόλη με γνώμονα την εξυπηρέτηση κομματικών και προσωπικών μηχανισμών και συμφερόντων. Ο συνδυασμός μας αποτελεί την εγγύηση για μια νέα δημιουργική πορεία, για σύγχρονες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που έχει ανάγκη ο Δήμος μας. Πιστεύουμε βαθιά και με απόλυτη ειλικρίνεια στην ανάγκη συλλογικής δράσης και της ισότιμης συμμετοχής σε ένα ευρύ, ενωτικό, δημοκρατικό ψηφοδέλτιο και καταργούμε το απαράδεκτο διχαστικό, η δική μας και οι άλλοι. Τα τελευταία χρόνια, η πόλη του Ναυπλίου, αλλά και οι δημοτικές ενότητες που την απαρτίζουν, η Μηδαία, η Ασίνη και η Νέα Τήρυνθα, βρίσκονται σε ευθύνουσα πορεία, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό βιώνουν αδιαφορία και εγκατάλειψη. Αυτός ο κύκλος πρέπει να κλείσει και μετά τις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου του 2023 να γυρίσουμε σελίδα κοιτάζοντας στο μέλλον και όχι ξανά στο παρελθόν. Πράττουμε το αυτονόητο. Ανοίγουμε νέους δημοκρατικούς ορίζοντες για την πόλη. Ξεκινάμε τη νέα πορεία μαζί με την τοπική κοινωνία σε μια συμμετοχική διαδικασία με κοινούς στόχους και επιδιώξεις. Η προσπάθειά μας έρχεται σε ρήξη με παλαιοκομματικούς τρόπους άσκησης της πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Βάλαμε πάνω απ' όλα τα συμφέροντα του Δήμου μας και γι' αυτό το ψηφοδέλτιό μας συσπηρώνει στελέχη από ευρύτερες ιδεολογικές αφετηρίες με στόχο την πρόοδο και την ανάπτυξη. Μόνη επιθυμία μας το μέλλον του τόπου που μεγαλώσαμε και αγαπάμε. Προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε σε ευρύτερες συνεργασίες, γιατί πιστεύουμε στο μέλλον και την πρόοδο του Δήμου Ναυπλιαίων και όλων των δημοτών. Γιατί θέλουμε το όραμά μας να αγκαλιαστεί έμπρακτα από ομάδες πολιτών με τη συμμετοχή τους. Γιατί η εποχή μας επιβάλλει υπερβάσεις και συγκλήσεις. Γιατί θέλουμε και την εμπειρία αυτοδιοικητικών παραγόντων με ιστορία, ήθος και εντιμότητα.
γιατί προχωράμε με ολοκληρωμένο τεκμηριωμένο πρόγραμμα, το οποίο είναι πλήρως αποδεκτό από όλους όσοι συμμετέχουν στην κοινή προσπάθεια για την αναβάθμιση της πόλης. Γιατί ο δικός μας συνδυασμός είναι κάτι καινούριο και άφθαρτο και οι συνεργασίες λειτουργούν προσθετικά στο βασικό κορμό του. Γιατί η πολυσυλλεκτικότητα αλλά και η σύνθεση απόψεων αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό μας που συντελεί στην επίτευξη του μοναδικού μας στόχου, να πάει ο Δήμος μας μπροστά. Έχουμε ένα όραμα, να δημιουργήσουμε το Δήμο Ναυπλιαίων της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, της ασφάλειας των λειτουργικών υποδομών και κυρίως της παιδείας, της πολιτικής αναβάθμισης του αθλητισμού των νέων ανθρώπων, των περιβαντολογικών και οικολογικών κατακτήσεων, της καινοτομίας και της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Για όλους αυτούς τους λόγους, αποφασίσαμε ο δημοτικός μας συνδυασμός, που από σήμερα λαμβάνει σάρκα και οστά, θα έχει το όνομα Όραμα Δημιουργίας. Για να φτάσουμε στον προορισμό μας και στους στόχους μας, πρέπει όλοι μας να έχουμε όραμα. Αυτό το φως, η πηγή έμπνευσης, θα μας οδηγήσει σε σωστές επιλογές, κοινές προσπάθειες, θέσπιση νέων κανόνων, έλεγχο αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορισμό των στόχων. Με αγώνα και πίστη έχουν κερδίσει οι προηγούμενες γενιές πολλά. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Θα το πράξουμε κι εμείς. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε πολλά με αγώνα και πίστη. Έμβλημά μας είναι τα αρχικά της δημοτικής μας παράταξης και η φιγούρα του πρώτου κυβερνήτη του νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος συμβολίζει για όλους τους Έλληνες μια επίμονη προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ένα οργανωμένο σύγχρονο ευρωπαϊκό ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος και ειδικότερα για την πόλη του Ναυπλίου, με την οποία είναι ταυτισμένος, συμβολίζει τις βασικές του προτεραιότητες, που ήταν η συγκρότηση μηχανισμών και θεσμών δικαιοσύνης και εκπαίδευσης και πρόνοιας. Το όραμα δημιουργίας, υποψήφοι δημοτικοί του σύμβουλοι και εγώ προσωπικά, θα αγωνιστούμε για να πάμε το Δήμο μας εκεί που του αξίζει. Ενώνουμε το κοινό μας όραμα, τη δημιουργικότητα και την αγάπη για την πόλη που ζούμε και πορευόμαστε σε ένα κοινό βηματισμό, χωρίς πολιτικά και ιδεολογικά στερεότυπα. Έχουμε ένα όραμα να μπορεί ο μαθητής να βιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εκπαιδευτική διαδικασία, να έχει ο ηλικιωμένος μηχανισμούς και χώρους φροντίδας, να μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει ηλεκτρονική πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που χρειάζεται, να ζωντανέψει η τοπική αγορά. Να μπορούμε να βγαίνουμε την Κυριακή όλη βόλτα με τα ποδήλατά μας και τα παιδιά μας σε ένα Δήμο Ναυπλιαίων ζωντανό, καθαρό και ευχάριστο. Έχουμε ένα όραμα να κάνουμε το Δήμο μας φιλικό για τους δημότες και τον κάθε δημότη περήφανο για τον τόπο του. Έχουμε ένα όραμα σε όλους τους τομείς, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις τέχνες, σε όλες τις κοινωνικές δραστηριότητες, ο Δήμος μας να γίνει πρωταγωνιστής. Να αναδείξουμε μεθοδικά τα τουριστικά και παραγωγικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας. Να θεμελιώσουμε τον Δήμο μας πάνω στην αξιοκρατία και στην ανανέωση και όχι στην ανακύκλωση προσώπων και μηχανισμών που θέλουν να διοικούν το Δήμο από το προσκήνιο και το παρασκήνιο. Αυτή πρέπει να είναι και η στάση μας. Να ενεργούμε και όχι απλά να αντιδρούμε. Μόνο μέσα από σκληρή δουλειά και συνεχή προσπάθεια, με ενεργητικότητα και θάρρος, μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε διαρκώς και να πράττουμε ανάλογα κάθε ώρα και στιγμή, χωρίς μεμψημυρίες και απάθειες. Η Δημοτική Αρχή οφείλει να είναι σεμνή, χωρίς αλαζονία, να ακούει το Δημότη και να λύνει τα προβλήματά του στα πλαίσια της νομιμότητας και της ηθικής, χωρίς ανταλλάγματα. Η εξυπηρέτηση του Δημότη να είναι υποχρέωση του Δήμου και να μην είναι ρουσφέτη. Η Δημοτική Αρχή πρέπει να σέβεται το δημοτικό χρήμα. Οι αλόγιστοι σπατάλοι, οι απευθείας αναθέσεις που ευνοούν κάποιους και ζημιώνουν το σύνολο θα γίνονται με τρόπο διάφανο και δίκαιο. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων έργων μετά από διάλογο και προτάσεις από τις δημότητες μπαίνουν προτεραιότητες στις πραγματικές ανάγκες και στόχευση για το μέλλον κάθε περιοχής του Δήμου μας. Αφήνουμε πίσω το τερματωμένο χθες του Δήμου Ναυπλιαίων, το κουρασμένο, φθαρμένο, ανίκανο να ξεφύγει από τη στασιμότητα και τις πελατειακές σχέσεις που δημιούργησε. Το αύριο θα είναι διαφορετικό, γιατί εμείς είμαστε διαφορετικοί. Γιατί ερχόμαστε να δώσουμε νέα πνοή και άλλη νοοτροπία διοίκηση στο Δήμο μας. Έχουμε ένα όραμα που θέλουμε να γίνει και δικό σας όραμα. Με τη δική σας ψήφο, με τη δική σας συμμετοχή, δώστε μας τη δύναμη να κάνουμε το όραμα αυτό πραγματικότητα. Δώστε μας τη δύναμη να αλλάξουμε το Δήμο Ναυπλιαίων. Μαζί θα προχωρήσουμε, μαζί θα το δημιουργήσουμε, μαζί θα το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσω από τον άνθρωπο που ξεκίνησε την όλη παρουσίαση, τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο,
ο οποίος είναι δημοσιογράφος, τον γνωρίζετε. Εργάστηκε. Θα σηκωθώ τώρα, δεν γίνεται. Γιάννη μου. Ο Γιάννης εργάστηκε στην ΕΡΤ και έχει διατελέσει ανταποκριτής αρκετών αθλητικών και πολιτικών εφημερίδων. Είναι τακτικό μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και μέλος του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου. Λοιπόν, Γιάννη μου, ευχαριστώ. Δεύτερο κατά τη σειρά είναι ο Χρήστος Γκούμας, είναι γνωστός, είναι ο διαρχός του Λιμενικού Σώματος. Είναι πλήρχος του εμπορικού δυτικού και ως επιθεωρητής ISPS, Paris MMU και Port State Control του νομού Αργολίδος. Κυριάκος Αδεσίλας. Κυριάκο. Είναι κτηματομεσίτης, σύμβουλος επενδύσεων και property management. Κυριάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, Παναγιώτη, είναι οικονομικός σύμβουλος και προέρχεται από το Δήμο, από το Αμέλησα να το πω, από το Δήμο Ασίνης. Ο Γιάννης είναι από τον Άφλιο, ο Χρήστος από τον Άφλιο και το ίδιο και ο Κυριάκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη γυναίκα της σημερινής παρουσίασης, η κυρία Σοφία Ξύδη Πιτσάκη. Συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Έλα, Σοφία μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης ο Καραμάνος είναι αρχιμηχανικός σε εταιρεία αντιπροσώπησης αυτοκινήτων, γνωστή στην περιοχή μας. Κατάγεται από το Δήμο Μηδέας. Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος ο Καρμανιόλας είναι επιχειρηματίας με αντικείμενο τον τουρισμό, δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπηλαίων, εκλεγμένος στη Δημοτική Ενότητα Ασίνης. Και συγγενής μου. Είναι, να κάνω μια παρατήρηση, είναι από το χωριό που κατάγεται ο πατέρας μου. Γιατί έρχεται μετά ο Αθανάσιος ο Κολιάτσης. Είναι οικονομολόγος φοροτεχνικός τη Γιούγκος Ανατάθμιση Βιομηχανικής Σχολής Περιά, ο οποίος κατάγεται από το χωριό της μητέρα μου. Το Ηραίο. Το ένδοξο Ηραίο. Λοιπόν, ο Ευάγγελος Λαμπρόπουλος είναι δικηγόρος Παραρίου Πάγου, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεχίζω. Δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Ναυπλίου, εκλεγμένος πρώτος σε σταυρού στη Δημοτική Ενότητα Ναυπλίου. Η δεύτερη γυναίκα της παρέας μας της σημερινής, η Αγγελική Άντζη Παναγιωτακοπούλου, είναι υπάλληλος του ΑΕΛ, φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Νέων και Κεδεμών του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου. Ο Μιχάλης ο Δαμπάκης, Μιχάλη, είναι επιχειρηματίας, αντικείμενο του λέτε οι ταχυμεταφορές εταιρείες Courier. Μιχάλη, προέρχεται από τη Δημοτική Ενότητα Μηδέας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ και εσένα. Η Ιωάννα Ιτόμπρα, η τρίτη. Είναι ιατρικός επισκέπτης σε μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία των Αθηνών. Ιωάννα μου, κατάγεται από τη Δημοτική Ενότητα Μηδέας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ραφαήλ ο Τριανταφύλου, ο Βενιαμίν, μέχρι της σημερινής μας παρέας, είναι ιδιωτικός υπάλληλος, δραστήριος. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει και ένα άτομο το οποίο εκτάκτως είναι ο Σωτήριος ο Σωτηρόπουλος, είναι αγρότης από τον Άγιο Ανδριανό, κατάγεται από τη Δημοτική Ενότητα Νέας Τήρας, αλλά κάτι έκτακτο συνέβη και δεν μπόρεσε να είναι σήμερα μαζί μας. Σε πρώτη φάση είναι αυτή η 14 στον αριθμό. Θα ακολουθήσει μια άλλων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ.